ένα λεπτό να δώσω το λόγο στο διοικητής. Ένα λεπτό στον κύριο Θημή, μισό λεπτό κύριε Σαλαμόπουλε. Ναι, μπορεί, ναι. Είναι διαφορετικό το δικό μου. Α, είναι διαφορετικό. Ναι. Κύριε συνάδελφοι, εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν πιστεύω ότι και εσείς δεν θέλετε να συμβάλλετε στο να κερδίσουν οι εργαζόμενοι αυτά τα ψίχουλα που διεκδικούν. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει όλοι μαζί εδώ πέρα, ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας διαφορές, δεν έχουν τέτοια. Οι εργαζόμενοι δεν κοιτάζουν κόμμα, δεν είναι ζήτημα κόμματος. Είναι ζήτημα και αξιοπρέπειας και επιβίωσης και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να είναι δύο ταχυτήτων ή μια καθαρίστρια να παίρνει το ΜΑΠ αυτό και η άλλη να μην το παίρνει δίπλα. Η γνώμη μου είναι, έστω και αν η κυβέρνηση, έστω και αν οι νόμοι τους είναι τέτοιοι που προσπαθούν να πάρουν και το τελευταίο ψίχουλο από τον κάθε εργαζόμενο, να προσπαθήσουμε να τους ανατρέψουμε. Και προτείνω λοιπόν να πάρουμε πολιτική απόφαση ότι το δικαιούν. Θα μιλήσει και ο κύριος Δημάς και να προτείνουμε μετά. Θα πω ένα πράγμα. Καταρχάς να ξέρει ο κάθε ένας εργαζόμενος που τους παίρνουμε εμείς με τον τρόπο που τους παίρνουμε έτσι όπως δικαιούνται, να ξέρετε ότι πάντα θα είμαστε δίπλα. Ξέρουμε τα οικονομικά προβλήματα όλων των τόπων και όχι κυρία μου, εσάς προσωπικά που μας κουνάτε το χέρι. Ξέρουμε, αντιμετωπίζω κάθε μέρα πάρα πολλούς ανθρώπους με τεράστια προβλήματα και έχετε απόλυτο δίκιο. Θα σας πω ένα πράγμα. Αν κάποιος δήμαρχος έχει πληρώσει κάποιος, είναι παράνομος και παράτυπος. Παράνομος και παράτυπος. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα και δεν υπάρχει κανείς υπάλληλος για μένα να βάλει υπογραφή για ένα ποσό το οποίο δεν δικαιούται να το δώσει κάποιος. Είναι παρανομία όλη. Ο δήμαρχος βάζει μια τελευταία υπογραφή αφού υπογράψουν άλλοι τρεις υπάλληλοι του οικονομικού, της ταμιακής υπηρεσίας, για να σας πούμε την αλήθεια. Αυτή είναι η διαδικασία για να ξέρετε. Και τσαντιζόμαστε καμιά φορά γιατί δεν ακούτε, έχετε αυτά που έχετε στο μυαλό σας και γιατί έχετε δίκιο, το λέω. Αντιμετωπίζω κάθε μέρα ανθρώπους που δεν έχουν ταΐσουν τα παιδιά, είναι αλήθεια. Εδώ έχουμε φτάσει. Όλη μια πλειοψηφία του κόσμου και το έχουμε καταλάβει αυτό το πράγμα. Αλλά μην μας κουνάτε το χέρι γιατί ξέρουμε και να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και τρέχουμε νύχτα μέρα. Είναι ένα θέμα αυτό που θα συζητηθεί στην ΚΕΔΕ. Φεύγω την Τετάρτη το βράδυ που έχει η Γενική Συνέλευση στην ΚΕΔΕ. Ένα από τα θέματα της ΚΕΔΕ είναι αυτό. Όμως θα πω ένα πράγμα επειδή φώναζε κάποιος ΚΕΔΕ. Τι ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ θα πάρει μια απόφαση και θα πάει στο Υπουργείο. Αν το Υπουργείο την ΚΕΔΕ, τους 370 δημάρχους που είμαστε, τους γράψει, δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Γιατί ο καθένα λέει ΚΕΔΕ αυτά. Τι ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ έχουμε πάρει επανειλημμένως πάρα πολλές αποφάσεις. Για διάφορα θέματα μισθοδοσίας αυτά, έχει κάνει τις εισηγήσεις στην κυβέρνηση και η κυβέρνηση τα κόβει. Και τις έχει τεκμηριώσει. Τις τεκμηριώνει με τον αλφαβητά τρόπο. Λέω και πάλι, αν έχετε κάποιο δήμο που έχει κάνει, είναι παράνομος και παράτυπος και τον καταγγέλνω. Δεν μπορείς να πάρεις από αλλού λεφτά να τα πας κάπου αλλού που δεν θα τα δικαιούσε. Αυτό είναι το δημόσιο λογιστικό. Δεν είναι ο κάθε δήμαρχος ή κάθε δημοτική αρχή έχει ένα τσεπάκι που μπορεί να διαθέτει τα χρήματά του όπου θέλει. Επειδή περισσεύουν 5 χρήματα εκεί, να τα δώσω στις καθαρίστρες να πάρω αυτό. Είναι παράνομο και παράτυπο. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Αν το έχει κάνει, εγώ θεωρώ ότι δεν το έχει κάνει. Αν το έχει κάνει, είναι παράνομο και παράτυπο, σας το λέω εγώ. Δεν μπορεί να πάρεις χρήματα από έναν κωδικό για κάποια θέματα για να τα βάλεις κάπου αλλού που δεν τα δικαιούται. Εδώ τι λένε οι συμβάσεις και τα λοιπά. Ότι εμείς θα σας δώσουμε τα χρήματα και εσείς θα πληρώσετε. Ανεξάρτητα ο Δήμος αν έχει στο ταμείο του αυτή τη στιγμή 1 εκατομμύριο λέω, ευρώ και του περισσεύουν, ας το πούμε, δεν έχει κάτι άλλο, απαγορεύεται ρητός και διαρουπάλου να τα πάρουν, να τα δώσουν σε εσάς. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό και πρέπει να μας πιστέψετε. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και δεν το κάνουμε. Πρέπει να το συνειδητοποιήσετε αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει όλοι, γιατί ο καθένας έρχεται εδώ πέρα και κάνει μια πολιτική του το κοινό. Βεβαίως πάμε και ζητάμε χρήματα από πάνω. Όλη την ώρα ζητάμε, αυτό κάνουμε.
διότι και οι δημότες δεν έχουν να πληρώσουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θα σας πω τι απαντάνε τα υπουργεία, και αυτοί με το δικό τους. Πήγαινε μαζεψέντα από τους δημότες και μην μας ζητάσε μας χρήματα. Αλλά πάμε και διεκδικούμε συνέχεια. Και άλλα χρήματα διεκδικήσαμε και θα πάρουμε για συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορώ να πάρω χρήματα επειδή ανεγείρεται το σχολείο και να πάω να τα δώσω σε εσά ή σε κάποιον άλλο κωδικό. Αυτό είναι το δημοσιολογιστικό. Δεν κάνει η εκάστοτε δημοτική αρχή ό,τι γουστάρει. Είναι κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Και ο Δήμαρχος είναι τρελός, θέλει να τα δώσει. Δεν θα υπογράψει η ταμιακή υπηρεσία του Δήμου για να είναι κατηγορούμενη αύριο το πρωί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν θέλετε, με πιστεύετε, μπορείτε να πείτε εσύ, Δήμαρχε, λες ό,τι θέλει. Αυτή είναι. Εάν κάποιος Δήμος το έχει κάνει, είναι παράνομο, σας το λέω, και παράτυπος. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν έχει το δικαίωμα. Ο εκάστοτε Δήμαρχος έχει το δικαίωμα να πάρει αυτά τα χρήματα από το συγκεκριμένο κωδικό που θα του τα στείλουν και θα πληρώσει. Όπως μερικά έργα μπορεί να έχει ταμεία όλο. Εάν δεν μας στείλουν λεφτά για το λύκειο να το τελειώσουμε, δεν έχω δικαίωμα εγώ από τα ταμιακά υπόλοιπα του Δήμου να τα πάρω για να τελειώσω το λύκειο. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσει ο καθένας, το τι μπορεί να κάνει κάποιος δήμαρχος. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Καλά κάνετε και διεκδικείτε και φωνάζετε, αλλά πρέπει να ξέρετε κι εμείς σε ποιο σημείο φτάνουμε και πού μπορούμε να κάνουμε. Εγώ λέω να πάρουμε ένα ψήφισμα που δεν λέει τίποτα. Το ψήφισμα είναι περισσότερο για πολιτικούς λόγους. Αν το πήρανε δύο δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα από 360, και όλοι οι δήμοι έχουν το ίδιο πρόβλημα που έχουμε κι εμείς με εσάς. Αυτή είναι η αλήθεια. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα στη Γενική Συνέλευση που έχουμε στα Γιάννενα, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Θεωρώ ότι θα το θέσουν όλοι οι δήμαρχοι, με πρώτα ίσως τη δήμαρχο την Καβάλα, την οποία την γνωρίζω. Λέω τώρα, σας το λέω, να το βάλει. Αλλά δεν λέει τίποτα αυτό πάλι. Και ομόφωνη απόφαση να πάρει, που θεωρώ ότι είναι ομόφωνη. Όλοι οι δήμαρχοι θα θέλουν αυτό που ζητάτε να το κάνουμε, να το κάνουμε κι εμείς. Ούτε έχουμε αντίδραση τώρα για τα πράγματά σας τώρα να πούμε «Α, είναι πέντε, δεν δίνουμε αυτά». Το θεωρώ λίγο γελίο, ευτελές. Όμως αυτό, πάλι οι δήμαρχοι, αν θα πάρουν την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης... Ευτελές θα πω σόλου. Ναι, εντάξει, ακριβώς, δεν μην παρεξηγηθώ κιόλας. Δεν θα μπορέσουμε, εάν το επίσημο κράτος δεν αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε, υπάρχει το καμπάρι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μισό λεπτό τώρα. Κοιτάξτε να σου πω. Τώρα μπούμε να παλέψουμε, ναι. Να πάμε 350 δήμαρχοι να κλείσουμε την πλατεία Συντάγμα, γίνεται γι' αυτό. Εντάξει, υπάρχουν χιλιάδες θέματα, δεν είναι μόνο αυτό. Χιλιάδες θέματα. Ένα σοβαρό θέμα είναι, εγώ το λέω γι' αυτό. Και είναι σοβαρό θέμα το κάθε θέμα που ειδικά άπτεται του εδώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Διότι όλοι μας, δεν βάζω τον εαυτό μου απ' έξω, όλοι μας έχουμε πρόβλημα. Αυτό είναι όλοι. Όλη η Ελλάδα. Δεν θα είσαι όλοι. Η πλειοψηφία. Και πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να δώσουν ούτε το γάλα των παιδιών. Και το αντιμετωπίσουμε εμείς καθημερινώς. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά πρέπει να το συνειδητοποιήσετε αυτό. Το να λες να διεκδικήσω, να αυτόσω, να πάω, να ζητήσω. Δηλαδή να πάω στην πορεία, να δώσω 500 ευρώ και δεν πρέπει να πληρώσω. Αυτά τα πράγματα είναι κάποιες άλλες εποχές. Εγώ σας το λέω. Θεωρώ ότι είναι θέμα στη Γενική Συνέλευση. Δεν έχω δει το θεματολόγιο ακόμα της Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει. Επειδή όμως το ακούω από πολλούς Δήμους της Ελλάδος. Στα Γιάννενα. Θεωρώ όμως ότι και αυτό είναι τίποτα εάν το επίσημο κράτος δεν το θεσμοθετήσει αυτό το πράγμα. Και πάλι θα ερχόμαστε μετά, σε ένα μήνα, σε δύο, να μου λέτε εάν θεσμοθετηθεί αυτό από την επίσημη κυβέρνηση, όχι από τους δημάρχους. Οι δήμαρχοι αυτούς θα τα προτείνουν ανάλογα με τα προβλήματα που έχουν στο επίσημο κράτος. Εάν το επίσημο κράτος, λέω και πάλι, δεν γνωμοδοτήσει, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι αποφάσισε να πάρουμε, είτε λέγεται Δημοτικά Συμβούλια, είτε λέγεται ΚΕΔΕ, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσετε αυτό. Και το ψάξαμε αυτό το πράγμα. Όταν λέω το ψάξαμε το πράγμα, θεωρώ, λέω και πάλι, επειδή δεν θέλω να
κατηγορούμενος ανά πάσα ώρα και συχθεί, κυρία μου. Δεν είναι. Δεν είπαμε ότι πήρανε από κωδικούς και δεν μιλάμε με κωδικούς. Μισό λεπτό. Όλα, για να ξέρετε. Όλα τα πράγματα πρέπει να είναι ψηφισμένα, να υπάρχουν ορισμένοι κωδικοί. Δεν μπορείς να πάρει ο καθένας. Μπράβο. Υπάρχει μια διαδικασία. Δεν είναι η διαδικασία ότι ο ταμείας ή ο δήμαρχος του πει: έλα εδώ, τι έχουμε, 100 ευρώ, πάρε τα 30 και δώστα εκεί. Δεν γίνεται. Και δεν υπογράφει και η ταμιακή υπηρεσία. Δεν υπογράφει. Ο δήμαρχος δεν έχει ούτε ένα μπλοκάκι, ούτε ένα αυτό για να υπογράψει, να εκταμιευτούν κάποια πράγματα. Για να υπογράψει, θέλει ολόκληρες αποφάσεις να συνδεδεύεται και μαζί με υπογραφές υπαλλήλων, που είναι μόνιμοι υπάλληλοι. Ο δήμαρχος μπορεί να έχει μια θητεία ακόμα για ένα χρόνο, ενάμισο, ο υπάλληλος έχει για μια ζωή. Και δεν είναι εύκολο για τον κάθε ένα υπάλληλο να βάλει την υπογραφή του, όταν δεν συνοδεύεται και με τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσετε αυτό. Λοιπόν, τι σας λέω, δεν με καταλάβατε. Τι είπατε, τι είπατε. Κοιτάξτε να σας πω, το να ανοίγουμε το στόμα μας απλώς έτσι για να λέμε στον αέρα φλούδες με μεταξωτές κορδέλες, δεν με καλύπτεται, κυρία μου. Λοιπόν, το να πάμε να τα ζητήσουμε, σας το λέω και πάλι, 300 δήμαρχοι έχουν το ίδιο θέμα. Το λέω, 360. Λέω και πάλι, και άλλη μια φορά, ότι θεωρώ ότι είναι ένα θέμα στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, διότι όλοι το έχουν προβλήματα, διότι εσείς νομίζω είσαστε σε ένα συνδικάτο, ομοσπονδία όλων των ανθρώπων που έχουν το ίδιο πρόβλημα με εσάς, το καταλαβαίνω. Όλη η Ελλάδα το ξέρει, όλη η Ελλάδα έχουν οι δήμαρχοι ενοχλήσεις για το δικό σας το θέμα. Να βάλουμε ένα ψήφισμα τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έστω και έκτακτο, δεν έχουμε πρόβλημα. Σας λέω όμως, δεν εξαρτάται από εμάς. Τώρα, κυρία μου, αν πάτε εσείς και μου λέτε τώρα να πάνε να τα διεκδικήσεις, ναι, αυτά είναι, τώρα αυτά είναι για σας, δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία ούτε να σας πω. Να κλείσουμε λίγο το θέμα. Εμείς αυτό ζητάμε. Να κλείσουμε, δεν θα κάνουμε, μην σας παρακαλώ, λοιπόν, έχουμε, εντάξει, διαφωνούμε για κάποιο πράγμα που συμφωνούμε τώρα. Διαφωνούμε συμφωνώντας. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι πραγματικά ο Δήμαρχος δεν μπορεί να κάνει, όπως είπε ο κ. Δήμαρχος, αυτά που είπε. Δεν μπορεί να πάρει από άλλους κωδικούς. Δεν μιλάμε όμως γι' αυτό. Κύριε Πρόεδρε, κάνω μια συγκεκριμένη πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την οποία παρακαλώ πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία. Εκτός του ψηφίσματος. Νομίζω ότι το ψήφισμα είναι σε δεύτερο βαθμό για μένα, σε δεύτερο στάδιο. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει το νομικό πλαίσιο, όπως ο νέος νόμος είδε τον Ιούλιο του 2017, που προσδιορίζει ακριβώς και με βάση τη συμβάση των εργαζομένων ότι μπορεί να αναγνωριστεί οφειλή προς τον εργαζόμενο στην οικειονότητα. Δηλαδή, θέτω θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να τεθεί θέμα, να ψηφιστεί η αναγνώριση της οφειλής προς τους συγκεκριμένους ανθρώπους που αφορά, γιατί ο νόμος ορίζει ότι όταν δεν έχει πάρει ο εργαζόμενος από το 12, 13, 14, 15 και 16 να του δοθεί σε χρήματα, να αναγνωριστεί λοιπόν από το Δημοτικό Συμβούλιο αυτή η οφειλή όσο ο νόμος ορίζει, γιατί ο νόμος είναι νέος, είναι καινούριος, επαναλαμβάνω, τον 7ο του 2017, να δημιουργηθεί κωδικός του προϋπολογισμού, γιατί μόνο έτσι μπορείτε να πληρωθείτε. Είναι αλήθεια ότι δεν μπορείτε να πάτε, όπως το λέει πολύ σωστά ο Δήμαρχος, να πάτε σε έναν άλλον κωδικό και να πάρετε χρήματα από αυτόν για να πληρωθεί κάτι άλλο. Είναι τελείως παράνομο. Και μισό λεπτό. Μπορεί να είναι και αυτό, κύριε Δημαρχή. Δεν διαφωνώ. Μπορεί να το δει λοιπόν. Η πρότασή μου είναι αυτή, πρώτη. Να γίνει λοιπόν η αναγνώριση οφειλής, να δημιουργηθεί ένας νέος κωδικός στο. Το λέω νόμος, κύριε Λόγο, αφήστε με σκάφη. Δεν το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν το κάνουμε. Θα ολοκληρώσετε, κύριε Λόγο. Θα το ολοκληρώσετε, κύριε Λόγο. Πρώην δήμαρχο, κύριε Λόγο. Θα το ολοκληρώσετε. Λοιπόν, ολοκληρώστε, κύριε Λόγο. Και έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο να αναγνωρίσει αυτή την οφειλή, νομίζω ότι είναι μια πράξη την οποία. Κύριε Μουζάκη, δεν έχουμε έρθει να ακούμε εσάς εδώ πέρα. Λίγο ησυχία. Σας παρακαλώ. Μην κάνουμε διάλογο. Άρα, κύριε Πρόεδρε.
λέει, το, καταλήγω γιατί το είναι αβάσταχτη αυτή η δαπλότητα. Καταλήγω. Λέω το εξής, ότι θεωρώ ότι θα πρέπει να μπει θέμα τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναγνώριση οφειλής, δημιουργία νέου κωδικού, να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, να έρθει ως πρόταση για να τελειώνουμε και να λύξουμε το θέμα. Εάν αυτό δεν είναι ούτε παράνομο ούτε παράτυπο. Αν δημιουργηθεί θέμα με την πληρωμή από τη μεριά του Επιτρόπου οτιδήποτε άλλο, ας το αντιμετωπίσουμε. Αλλά ας δείξουμε έτσι με έναν τρόπο έμπρακτο ότι είμαστε αντίθετοι στη λογική να δουλεύουν άνθρωποι και να προσφέρουν υπηρεσίες στο Δήμο μας, στις εγκαταστάσεις και μάλιστα στα σχολεία μας και να μην έχουν τα είδη ατομικής προστασίας. Και αν δεν περάσει αυτό, παρακαλώ πολύ το ψήφισμα έτσι όπως έχει ψηφιστεί και από άλλες δημούς να περάσει το νόμο. Λοιπόν, το ένα είναι για το ψήφισμα, να διαβάσει που καταλήγει έτσι για να... Για πρόσθεση στο ψήφισμα. Ναι. Είτε δημιουργηθεί νέος κωδικός, είτε να ενσωματωθεί στο νόμο. Θα σας πω για αυτό. Στον ήδη υπάρχει. Θα σας πω και για αυτό όλα, γιατί είναι κ. Λοφές, θα ξέρει και κάποιες διαδικασίες που τώρα δεν νομίζω ότι προλαβαίνουν σε αυτά που λέει, αλλά θα τα πούμε. Λοιπόν, πρώτα... Το ψήφισμα λέει καταλήγει να αποτιμηθούν σε χρήματα μέσα μαζικής προστασίας και το γάλα των ετών 12, 13, 14, 15, 16 και να αναγνωριστεί το δίκτυο του Δήματος Συμβασιούχων Σχολικών Καθαριστριών και Καθαριστών. Έχει ένα σκεπτικό πιο πριν, έτσι, γιατί το διαβάζω έτσι. Να αναζητηθούν να διεκδικηθούν οι απαιτούμενοι πόροι από την αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών, ώστε να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν αναδρομικά οφειλόμενα ποσά. Δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό. Και το παρόν θα δημοσιευτεί, λέει και τα λοιπά. Εκεί καταλήγει το ψήφισμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσουμε, δεν νομίζω. Αυτό θα το στείλουμε και στην ΚΕΔΕ, θα το στείλουμε και στο Υπουργείο. Αυτά, περιλαμβάνει αυτά που θέλουμε. Λοιπόν, όσον αφορά, κύριε Λογοθέτη, αυτό που λέτε, το καταλαβαίνω, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι να βάλουμε τώρα κωδικούς. Πρέπει να έρθει η αναμόρφωση. Δηλαδή, να κάνουμε αναμορφώσεις. Δηλαδή, δεν προλαβαίνουμε τη διαδικασία. Γι' αυτό σας το λέω. Και δεν είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή, να βάλουμε ένα κωδικό που σου λέει πρέπει να το πάρουμε από κάτω. Καταλαβαίνετε τι είμαστε Δεκέμβρη. Γιατί δεν θα προλάβουμε όμως, να πω κάτι. Για να το δούμε όμως και να το φέρουμε ένα τακτικό θέμα. Θα μπορούσε να γίνει ως απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και να υπάρχει αυτό ως απόφαση της υπηρεσίας μας. Οπότε μπορεί το οικονομικό τμήμα να ασχοληθεί με αυτό. Στον προϋπολογισμό είναι αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Ο προϋπολογισμό ίσως θα πρέπει να έχει έρθει κιόλα. Δεν έχει ακόμα. Δεν έχει. Θέλω να σα πω τώρα. Αντιλαμβανόμαστε. Το 11 δεν είχαμε καν προϋπολογισμό. Με 12 τιμόρια που να έρθει λοιπόν στο. Και να έρθει. Νομίζω ότι η βούληση όμως του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι αυτή. Γιατί είναι και βούληση του νόμου. Δεν μπορεί κάθε κυβέρνηση να πετάει τον παράκι και εξαρτάται. Η βούληση του νόμου τώρα εντάξει, ο καθένα την εξηγεί, τα έχουμε ξαναπεί. Ο καθένα όπω θέλει. Απλώ εγώ λέω, μην εμένετε, αν θέλετε, έτσι, δεν το λέω με τέτοιο στο ψήφισμα. Άμα είναι να το φέρουμε σε κάποιο τακτικό συμβούλιο και να το δούμε και στον προπολογισμό. Έχει διάφορε τεχνικέ λεπτομέρειε. Και έχει κάποιον να το δούμε. Και να μην εμείνουμε στο ψήφισμα. Ωραία, να δεσμευτούμε τότε να το αλλάξουν, κύριε Πρόεδρε. Να δεσμευτούμε στο επόμενο συμβούλιο να έρθει το θέμα και με εισήγηση τη υπηρεσία. Εντάξει. Και να πάρουμε και το ψήφισμα. Ωραία. Αυτό που διάβασε. Τώρα το ψήφισμα το διάβασε. Αυτό. Ομόφωνα, ναι. Γιατί όμως απέχει ο Ράδης. Απέχει ο κύριος Ράδης. Απέχει, ρε. Απέχει ο κύριος Ράδης. Τα ταμεία 12 του κύριε Πρόεδρε απολύονται από το Δήμο. Όλοι οι συμβασιούχοι. Και δεν μιλάει κανένας για αυτό. Αυτό γιατί σχέση. Γιατί είναι συμβασιούχοι όλοι, κύριε Πρόεδρε, και καθόλου συμβασιούχοι. Μα είναι άλλο πράγμα. Σχέση έχει το ένα μετάλλο. Σχέση έχει το ένα μετάλλο. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Το ένα μετάλλο τη σχέση. Δεν έχει σχέση. Δεν είναι που είχατε μέχρι τώρα. Δεν είναι μια σχέση. Κύριε Ραδί, ξέρω. Θα πάει ομόφωνα. Δεν πρέπει να πάει, ρε. Άστο, δεν είναι σχέση. Είναι επιχείρημα αυτό. Πες με τώρα. Για να απέχει. Δεν είναι αυτό. Πλάκα μας κάνει. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα που είσαι εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα, το καταλαβαίνω. Αλλά πες μετά μάλλον. Δεν είναι, ζητήσαμε τη μονιμοποίηση των καθαριστριών. Εντάξει, λοιπόν. Κωδικός δεν μπορεί να δει τώρα. Ομόφωνα, έτσι. Γιατί είναι ομόφωνα, δεν καταλαβαίνω. Έκανε μια πρόταση ο κύριος Λογοθέτης. Πήραμε δέσμευση για το επόμενο συμβούλιο την πρόταση. Εγώ δεν συμφωνώ για το επόμενο. Λοιπόν, την πρόταση του κυρίου Λογοθέτη την κατέβαλα πριν εγώ ή το ίδιο είπα πριν. Τι είπατε. Λοιπόν, είπα πριν για τους κωδικούς να πάρει απόφαση πολιτική στο Δημοτικό Συμβούλιο
που να απαιτούμε να δοθεί το... Απλά πράγματα. Απλά πράγματα σας εξηγώ τεχνικά. Γι' αυτό σας παρακολουθώ. Οι καλένδες, ξέρετε, οι ρωμαϊκές καλένδες υπήρχαν και οι ελληνικές καλένδες. Κάτι που το πάτε, λένε. Ωραία, στην πρόταση, στην πρόταση. Στην πρόταση σας. Στην πρόταση. Ναι, κύριος... Εγώ συμφωνώ ως προς το ψήφισμα και θεωρώ ότι το, τα, όπως το διάβασα, είναι απλά για να χαϊδεύει αυτιά. Γιατί το πούμε δεν το πούμε εμείς, όταν θα έρθει η ώρα αυτή το Υπουργείο να αποφασίσει περί αυτού του θέματος, θα το κάνουμε θέμα δεν το θέμα. Λοιπόν, ως προς το θέμα της Υπουργείας Κωδικού, είναι υπέρ του να έρθει σε κανονικό θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δεσμευτεί τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο σε επόμενο θέμα, σε επόμενη συνεδρίαση, να το φέρει με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται, να δούμε να αποτιμηθούν όλα αυτά, να δούμε τι χρήμα είναι, όλα αυτά, να είμαστε ενήμεροι. Τι να πάρουμε τώρα μια απόφαση. Πρέπει να πάει από κάποιο κωδικό, να πάει σε κάποιον άλλο. Ναι, στο ψήφισμα. Ναι, στο ψήφισμα όχι στη δημιουργία κωδικού τώρα. Στο επόμενο συμβούλιο όμως θα δεσμευτεί τώρα. Εμένετε, κύριε. Ότι σε επόμενο συμβούλιο να βγει. Πάπη, κωδικό δεν είναι δημιουργικό. Δεν είπα αυτό, ρε Πάπη. Δεσμευτήκανε για το για τον νέο προϋπολογισμό θα έρθει. Ακριβώς. Για τον νέο προϋπολογισμό θα έρθει. Προϋδεύουμε τώρα. Τώρα λοιπόν. Για το κλειδίο κωδικό. Μόνο για το κωδικό. Προϋπολογισμό του 18. Μην δεσμεύεστε και λέτε πράγματα. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε καινούριο κωδικό μέσα στο 17. Για το 18 είναι. Για το 18 μιλάμε. Για το 18 θα έχει λυθεί το θέμα νομοθετικά. Αν είναι να λυθεί. Ας πάρουμε εμείς μια. Όχι στο επόμενο συμβούλιο. Να το δούμε να βάλουμε κάποιο κωδικό για τον προϋπολογισμό του 18, είπα. Αυτό θα το κάνουμε εφόσον νομοθετηθεί. Μα δεν συζητάμε αυτό. Όχι. Όπως το είπα. Λοιπόν, όπως το είπατε, κύριε Ασημακόπουλε. Όχι, πιο βάλει στην ψηφοφορία. Τι το. Επιμένω να πάρθει πολιτική απόφαση που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εργαζομένων. Και δεν με ενδιαφέρουν τα νομικίστικα. Δεν είναι νομικίστικο. Με νομικίστηκα δεν τζονίζει στο μπακάλι, ούτε στο πανάβι, ούτε στο χαλάκι. Αυτό γίνεται, δεν τζονίζεις, αλλά τι να κάνουμε. Ούτε με μια τέτοια πρόταση ψωνίζεις. Λοιπόν, την πρόταση του κυρία Σημαγόπουλου είναι τέτοιο. Και υπάρχει μια άλλη πρόταση για δέσμευση σε επόμενη συμβούλιο να το φέρουμε για να το φέρουμε. Μία φορά που σας έχω διακόψει όταν μιλάτε. Λοιπόν, ή έχω παρέμβει. Ποτέ.
Πρόεδρε, σε αυτό το συμβούλιο συμφωνόμαστε για πράγματα που συμφωνούμε. Πώς θα καταφέρουμε δεν Πρόεδρε, κάναμε μια συμφωνία σε μια πρόταση που έκανε ο κ. Σημακόπουλος. Και κάποιοι ψηφίσαμε υπέρ, δεν πέρασε. Τι είναι αυτό το οποίο αποφασίσαμε επειδή αυτό δεν θα σου πει μια ώρα. Μπορούμε να δούμε τις υπηρεσίες, επειδή μου είπαμε για τον προϋπολογισμό του 18, να δούμε αν μπορούμε να καταβάλουμε κάποιο κωδικό. Να δημιουργήσουμε δέντρο φιλί. Να δημιουργήσουμε δέντρο φιλί. Να Εγώ έκανα μια πρόταση. Να έρθει σαν θέμα στο επόμενο συμβούλιο. Επειδή πραγματικά πρέπει να έρθει εκτός υπηρεσίας το θέμα εδώ, δέχτηκα την άποψη που λέει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ο φιλί και άρα και ο κωδικό αυτό να έρθει στο επόμενο συμβούλιο. Σαν τακτικό θέμα, το δέχτηκα αυτό. Και γι' αυτό πήρα. Για το 17, δεν μπορεί να γίνει τεχνικά. Να μην γίνει, δηλαδή, μισό λεπτάκι. Χωρίς να θέλω να κρίνω και τον αδεκτό. Ρεκοστά στα υπόλοιπα. Μισό λεπτάκι. Επί του ζητήματος. Επί του ζητήματος. Δεσμεύεται τη δημοτική. Ότι στο επόμενο συμβούλιο θα φέρει πάνω. Να γραφτεί σαν απόφαση. Να γραφτεί σαν απόφαση αυτό. Και κύριε Παπαδάκη, δεν ξέρω αν έχετε ξανασυναντήσει. Γιατί πρέπει να γραφτεί η πρόταση Εσύ πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόταση αυτόν για το 17. Γιατί για το 18 θα έρθει και να λογοθέτει. Είτε θέλει είτε δεν θέλει. Είναι το ασημακόμενο, δεν περνάει. Δεν τίνεται αυτό σε συμφορία. Το είπαμε τον κύριο Παπαδάκη που απέστησε σαν πρόταση και δεσμευτήκαμε. Εγώ δεσμευτήκα. Να το δούμε και θα το φέρουμε.